Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή γεμάτη μυστικά υγείας. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια ελληνική κλινική η οποία κατέκτησε για τρίτη φορά την κορυφή και μάλιστα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο λόγος για την εξειδικευμένη κλινική μεταμόσχευση μαλλιών Advanced Hair Clinics, η οποία αναδείχθηκε International Hair Clinic of the Year για τρίτη φορά από τον έγκριτο οργανισμό IMTJ. Κοντά μας ο Δόκτωρ Αναστάσιος Βεκρής, πλαστικός χειρουργός, ιδρυτής και επιστημονικός διευθυντής της κλινικής, για να μας πει περισσότερα λόγια για την σημαντική αυτή διάκριση. Γιατρέ, καλώς ήρθατε και συγχαρητήρια φυσικά για την διάκριση. Ευχαριστώ και για τα συγχαρητήρια και για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για την διάκριση? Είναι, όπως είπατε, η τρίτη φορά που η Advanced Hair Clinics βραβεύεται σε παγκόσμιο επίπεδο ως International Hair Clinic of the Year, ανάμεσα σε ανταγωνιστές προερχόμενους κυριολεκτικά από όλο τον κόσμο, από όλες τις ηπείρους. Είναι μια διάκριση που τιμά την κλινική μας, τιμά την Ελλάδα και αναδεικνύει αυτό που πραγματικά είναι η Advanced Hair Clinics. Μια μεγάλη κλινική μεταμόσχευση μαλλιών, με πολλές τοποθεσίες, με πολλές κλινικές σε Ελλάδα και Κύπρο, με διεθνές πελατολόγιο, γιατί δεν σας κρύβω ότι περίπου το 50% και περισσότερο των ασθενών μας προέρχονται από χώρες εκτός Ελλάδος. Ποια ήταν η διαδικασία που έκρινε την ανάδειξη της κλινικής Advanced Hair Clinics ως International Hair Clinic of the Year? Καταρχάς όλα ξεκινούν με την κατάθεση της υποψηφιότητος, η οποία μπορεί να γίνει μόνο εφόσον ο ιατρικός όμιλος ή η κλινική που διεκδικεί τη βράβευση έχει το ανάλογο μέγεθος και την ανάλογη παρουσία. Και εξηγούμε. Πρέπει να υπάρχει καταρχάς διεθνής παρουσία. Διεθνής παρουσία σε ό,τι αφορά το πελατολόγιο, τους ασθενείς, οι οποίοι πρέπει να προέρχονται από πολλούς προορισμούς και όχι μόνο από τη χώρα που εδρεύει η κλινική. Πρέπει να υπάρχει ανάλογη παρουσία και εξετάζεται αυτό από την Επιτροπή σε digital marketing, δηλαδή στα site, στα social media του ομίλου, όπου πρέπει να υπάρχουν σελίδες σε διάφορες γλώσσες που να εξυπηρετούν ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Το κυριότερο όμως είναι ότι εξετάζεται από την Επιτροπή με διάφορους τρόπους τόσο το επίπεδο ικανοποίησης στην εξυπηρέτηση των πελατών, το λεγόμενο customer service, όσο και κυρίως τα αποτελέσματα των θεραπείων που εφαρμόζουμε στους ασθενείς μας και εν προκειμένου στη μεταμόσχευση μαλλιών, τα αποτελέσματα της μεταμόσχευσης μαλλιών στους ασθενείς μας. Εκεί πέρα είναι που, αν θέλετε, ήταν και το δυνατό μας σημείο και καταφέραμε για τρίτη φορά να πάρουμε αυτή τη μεγάλη διάκριση. Και πάλι συγχαρητήρια για τη διάκριση. Σας ευχαριστώ. Διαβάζουμε ότι οι συμμετέχουσες κλινικές και φορείς υγείας ήταν πάνω από 45 χώρες. Καταλαβαίνουμε ότι ο ανταγωνισμός ήταν πολύ σκληρός. Ισχύει αυτό που σας είπα. Οι κλινικές πραγματικά προέρχονται από όλο τον κόσμο και πρόκειται για κλινικές οι οποίες είναι ήδη αναγνωρισμένες στο χώρο και οι οποίες έχουν διεθνή παρουσία. Δεν είναι δηλαδή μια διοργάνωση όπου μπορεί να συμμετάσχει οποιοδήποτε χωρίς να έχει την ανάλογη παρουσία. Αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, αυξάνει ακόμη περισσότερο το μέγεθος της επιτυχίας μας προερχόμενη από την Ελλάδα να καταφέρουμε να επιβληθούμε σε αυτό το χώρο. Όπως είπατε, προέρχονταν από 45 διαφορετικές χώρες. Θα σας πω όμως κάτι. Οι ασθενείς της Advanced Hair Clinics προέρχονται πάνω από 70 χώρες από όλο τον κόσμο. Αυτό τα λέει όλα, νομίζω. Ακριβώς. Το γεγονός ότι είχατε κερδίσει αυτή τη διάκριση και το 2016 και το 2017 έκανε ακόμη δυσκολότερη τη φετινή σας νίκη. Πώς καταφέρετε να διατηρήσετε αυτόν τον τίτλο? Όπως έχουν πει άλλοι πριν από μένα, το δύσκολο δεν είναι να φτάσει στην κορυφή, αλλά να διατηρηθεί στην κορυφή. Και ήταν πραγματικά μια... ταυτόχρονα και στιγμιότυπα από την νίκη σας. Από τους εκπροσώπους μας, βεβαίως. Έλεγα λοιπόν ότι δεν ήταν καθόλου αναμενόμενο ότι για τρίτη χρονιά και μάλιστα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα θα καταφέρουμε να κερδίσουμε αυτή την τόσο σημαντική διάκριση. Είναι προφανές ότι η σκληρή δουλειά, η σωστή προετοιμασία του φακέλου μας, αλλά κυρίως, το ξαναλέω, τα αποτελέσματά μας είναι αυτά που μας έφεραν για τρίτη φορά μάλλον στην κορυφή. Δεν έρχεται η επιτυχία ποτέ από μόνη της και δεν έρχεται χωρίς σκληρή δουλειά. Μας είπατε ότι οι ασθενείς σας προέρχονται από διάφορες χώρες του κόσμου. Θέλετε να μας αναφέρετε ενδεικτικά κάποιες από αυτές? Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να απαριθμίσουμε τις πάνω από 70 χώρες από τις οποίες έχουν έρθει άνθρωποι για να χειρουργηθούν, να υποβληθούν σε μια διαδικασία μεταμόσχευση μαλλιών στην Advanced Hair Clinics. Ενδεικτικά θα πω ότι το πλείστο των ασθενών προέρχονται από ευρωπαϊκές χώρες, από τις μεγάλες χώρες που μπορεί κανείς να φανταστεί, Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, από τις γειτονικές μας χώρες. και ακόμη από τις χώρες της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής, αλλά και χώρες πιο μακρινές όπως η Ινδία, η Απανατολή και ακόμη από πιο μακρινούς προορισμούς όπως είναι η Βόρειος Αμερική, η Νότιος Αμερική και η Αυστραλία. Πρακτικά, όπως σας είπα, πάνω από 70 χώρες. Ναι. Εδώ βλέπουμε, νομίζω προηγουμένως πρέπει να είδαμε κάποιους ασθενείς σας με ένα πλατή χαμόγελο, οπότε μπορούμε να καταλάβουμε τα συναισθήματά τους. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση για μας. Εδώ πρόκειται για ένα φίλο μας από την Ιταλία και είναι πραγματικά μια αστεία σκηνή, γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος χρειάζεται να δείχνει πιστοποιητικό ότι υπευλήθησε μεταμόσχευση μαλλιών, διότι έχει αλλάξει τελείως η εικόνα του. Η φωτογραφία είναι από το διαβατήριό του που κρατάω στο χέρι, που είναι ένας άλλος άνθρωπος. Αυτή είναι και η μεγάλη μας ικανοποίηση όμως, να αλλάζουμε την ψυχολογία των ασθενών μας. Εννοείται. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν έναν ασθενή από το εξωτερικό να αναζητήσει μια θεραπευτική λύση στην Ελλάδα, γιατρέ? Η Ελλάδα ως προορισμός, ειδικά για τη μεταμόσχευση μαλλιών, όσο περίεργο και να ακούγεται, είναι μία από τις δημοφιλείς επιλογές και μία, αν θέλετε, από τις προφανείς επιλογές, γιατί εδώ και αρκετά χρόνια αποτελεί κέντρο εφαρμογής των νέων, των σύγχρονων τεχνικών μεταμόσχευσης μαλλιών, όπως είναι η τεχνική FUE, την οποία εφαρμόζουμε και στην Advanced Hair Clinics. Και χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, όντας στο πόστο του επιστημονικού διευθυντή της Advanced Hair Clinics, πέρα από το ότι έχουμε χειρουργήσει εκατοντάδες, ενώ και χιλιάδες ανθρώπους από την Ελλάδα και από το εξωτερικό όλα αυτά τα χρόνια, οφείλω να πω ότι έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από 30 γιατρούς από διάφορες επίσης χώρες του κόσμου πάνω στις σύγχρονες αυτές τις τεχνικές. Όταν λοιπόν μια κλινική όπως η Advanced Hair Clinics αναγνωρίζεται διεθνώς ως κέντρο εκπαίδευσης για τους γιατρούς της αντίστοιχης ειδικότητας και τις ιατρικές ομάδες, είναι προφανές ότι αυτό είναι γνωστό και στο επίπεδο των ασθενών οι οποίοι ψάχνουν την καλύτερη λύση για να κάνουν τη μεταμόσχευσή τους. Και πραγματικά η προβολή μας στο διεθνές επίπεδο και μέσω των social media και μέσω των μηχανών αναζήτησης, αλλά και μέσω της συχνής μας παρουσίας σε διεθνή συνέδρια και μέσω των δημοσιεύσεών μας, είναι τέτοια που μας καθιστά γνωστούς όχι μόνο στο στενό ελληνικό χώρο, αλλά τον ευρύτερο ευρωπαϊκό και θα έλεγα και τον παγκόσμιο. Κύριε Βεκρή, πρόσφατα παρευρεθήκατε και ως προσκεκλημένος ομιλητής και στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια και γι' αυτό? Βεβαίως. Μιλάμε για το πρόσφατο συνέδριο της ISHRS, της Διεθνούς Εταιρείας, όπως είπατε, που έλαβε χώρα στην Μπαγκόκ της Ταϊλάνδης και όπου είχαμε την τιμή να παρευρεθούμε για ακόμη μια φορά ως προσκεκλημένος ομιλητής, εκπροσωπώντας την Advanced Hair Clinics, ανάμεσα σε εκλεκτούς συναδέλφους από όλο τον κόσμο, και σε επίπεδο ομιλίας και σε επίπεδο εκπαίδευσης των νέων συναδέλφων και σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, παρουσιάζοντας ζωντανά περιστατικό ασθενή μας με το τελικό του αποτέλεσμα μετά από μεταμόσχευση μαλλιών, όπως βλέπουμε εδώ στη φωτογραφία. Είναι αυτή η φωτογραφία εδώ, τι ακριβώς έχουμε? Εδώ πρόκειται λοιπόν για μια φωτογραφία από ίσως την πιο σημαντική εκδήλωση στα πλαίσια του συνεδρίου, όπου είχαμε την τιμή να συμμετέχουμε. Η μόνη ελληνική κλινική ανάμεσα σε λιγότερες από 10 κλινικές από όλο τον κόσμο, όπου παρουσιαστήκαμε στο Παγκόσμιο Συνέδριο με ζωντανό ασθενή, με το τελικό του αποτέλεσμα μετά από μεταμόσχευση μαλλιών. Και νομίζω ότι η εικόνα τα λέει όλα. Όχι, δεν θα σχολιάσω τεχνικά χαρακτηριστικά ή την πυκνότητα του μαλλιού, θα σχολιάσω το βλέμμα του ασθενούς, που βλέπετε πόσο χαμογελά κοιτάζοντας την κάμερα ικανοποιημένος. Θα σχολιάσω το δικό μου βλέμμα, που είναι το βλέμμα της ικανοποίησης για το επίτευγμά μας που καταφέραμε να δώσουμε σε έναν νέο άνθρωπο ξανά, όχι τα μαλλιά του, την αυτοπεποίθησή του. Πίσω όμως βλέπετε την παρουσίαση του πώς ήταν ο άνθρωπος αυτός προτού υποβληθεί στη διαδικασία της μεταμόσχευσης μαλλιών. Αυτό είναι που πραγματικά έχει μεγάλη σημασία για μας. Όχι να μιλάμε για καλά αποτελέσματα, όχι να ισχυριζόμαστε ότι είμαστε οι καλύτεροι, όπως κάνουν πάρα πολλοί και το βλέπουμε καθημερινά γύρω μας, γιατί στη διαφήμιση όλοι θα πούνε είμαστε η καλύτερη κλινική μεταμόσχευση μαλλιών, έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Το πραγματικό ερώτημα είναι ποιοι από αυτούς έχουν τη δυνατότητα, αν θέλετε και το θάρρος, να εκθέσουν μπροστά στα μάτια εξειδικευμένων χειρουργών μεταμόσχευσης μαλλιών από όλο τον κόσμο πραγματικά περιστατικά. Και η απάντηση είναι η Advanced Hair Clinics, η οποία είναι η μόνη ελληνική κλινική μεταμόσχευση μαλλιών, η οποία επί 3 συναπτά έτη παρουσιάζει στο Παγκόσμιο Συνέδριο διαφορετικό κάθε φορά περιστατικό, πραγματικό, ασθενούς ο οποίος υπευλήθησε μεταμόσχευση μαλλιών και μπορούμε να δείξουμε το αποτέλεσμά του και να το κρίνουν οι συνάδελφοι, το ξαναλέω, παγκοσμίου κλάσεως χειρουργία μεταμόσχευση μαλλιών. Αυτό, αν θέλετε, είναι και η καλύτερη απάντηση στο ερώτημα γιατί κάποιος να επιλέξει την Advanced Hair Clinics. Και ποια είναι η διαφορά της Advanced Hair Clinics από τις υπόλοιπες κλινικές μεταμόσχευση μαλλιών ή τους γιατρούς που ασχολούνται με τη μεταμόσχευση μαλλιών? Η απάντηση είναι ότι εμείς μιλάμε με τα αποτελέσματά μας. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν πραγματικούς ανθρώπους, όπως στη φωτογραφία, με πραγματικά αποτελέσματα. Δεν έχουμε ανάγκη ούτε από ειδικά φίλτρα, ούτε από ειδική επεξεργασία εικόνας, ούτε από τίποτα. Απλά να κάνουμε την τεχνική μας σωστά, να ασκήσουμε την ιατρική μας επιστήμη και να έχουμε ευχαριστημένους, ευτυχισμένους ανθρώπους. Έτσι, και νομίζω ότι σας αξίζουν και πάλι συγχαρητήρια και για τη συμμετοχή σας σε αυτό το συνέδριο, γιατρέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές μας ότι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα της εκπομπής μας και να στέλνουν μηνύματα στα social media για οποιοδήποτε άλλη απορία έχουν σχετικά με τη μεταμόσχευση μαλλιών. Θα ήθελα να αποδεχτούμε τη Στέλλα, η οποία θα σας θέσει τα ερωτήματα των τηλεθεατών μας. Με μεγάλη μας χαρά. Κύριε Βεκρή, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σας. Θέλω να σας δώσω πολλά συγχαρητήρια για αυτή τη σημαντική διάκριση. Ευχαριστώ πολύ. Θα έλεγε κανείς ότι πλέον η Advanced Hair Clinics είναι μονόδρομος σαν επιλογή σε όποιον έχει στο μυαλό του μια μεταμόσχευση μαλλιών. Θα έλεγα ότι είναι μια πολύ σοβαρή επιλογή. Μόνο. Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε πλέον, έχω αν θέλετε την πολυτέλεια ως επιστημονικός διευθυντής Advanced Hair Clinics, και έχοντας δει στην κυριολεξία όλα αυτά τα χρόνια δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων από πολύ νέα ηλικία μέχρι μεγαλύτερους, άντρες και γυναίκες, όλου του κοινωνικού οικονομικού φάσματος για το θέμα της τριχόπτωσης και για το θέμα της πιθανής μεταμόσχευσης μαλλιών, να έχω την πολυτέλεια σε εισαγωγικά, να μπορώ πλέον να πω σε κάποιον ενδιαφερόμενο, ναι, είσαι υποψήφιος για μεταμόσχευση μαλλιών, ναι, πρέπει να κάνεις κάτι για την τριχόπτωσή σου να την αντιμετωπίσεις. Αλλά μπορώ να πω και όχι. Να πω δηλαδή ότι κάποιος δεν είναι κατάλληλος, δεν είναι υποψήφιος και κατά τη γνώμη μου την επιστημονική δεν πρέπει ακόμη να υποβληθεί σε μια διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών. Αυτό, ξέρετε, δεν είναι ούτε εύκολο ούτε αυτονόητο. Γιατί το έχετε παρατηρήσει, βομβαρδιζόμαστε και όχι μόνο στα social media και στα digital media και στην τηλεόραση με διαφημίσεις ποικιλώνυμων κέντρων ή κλινικών μεταμόσχευσης μαλλιών, κέντρων αισθητικής, χωρίς καθόλου επιστημονικά και ιατρικά εχέγγυα, που ουσιαστικά προβάλλουν τη μεταμόσχευση μαλλιών να είναι κάτι εύκολο και κάτι φτηνό και κάτι ανώδυνο, κάτι σαν μία νέα κόμωση. Η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική. Η πραγματικότητα είναι ότι ναι, προφανώς υπάρχουν καλύτερες τεχνικές σήμερα, πιο εύκολες για τον ασθενή, λιγότερο επώδυνες, πιο αποτελεσματικές. Αλλά σε καμία περίπτωση οι τεχνικές αυτές δεν μπορούν να γίνουν από μη γιατρούς και δεν είναι τόσο απλές όσο θέλουν να τις παρουσιάσουν. Και επίσης, στα χέρια των ειδικών, όπως θέλουμε να θεωρούμε τους εαυτούς μας και όπως έχουμε βραβευτεί για αυτό το λόγο, προφανώς οι τεχνικές αυτές είναι αποτελεσματικότατες. Έχουμε εξαιρετικά ευχαριστημένους ασθενείς, ανθρώπους που έχουν κερδίσει την αυτοπεποίθησή τους και έχουν νέα μαλλιά. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι στα χέρια ανθρώπων μη εξειδικευμένων ή ανθρώπων που έχουν ως κριτήριο μόνο το οικονομικό όφελος από μια τέτοια διαδικασία, δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Και πολλές φορές οι αντίστοιχες επεμβάσεις καταλήγουν σε αποτυχία. Έχουμε δει εννοείται όλοι αυτά τα καταστροφικά αποτελέσματα από λάθος χειρισμούς και γι' αυτό θα λέγαμε ότι στον ιατρικό τουρισμό έχετε προσφέρει ένα μεγάλο έργο, γιατί πλέον κάποιος θα σας επιλέξει από οποιαδήποτε χώρα και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και η Ελλάδα να ακούγεται για μια τέτοια επέμβαση. Εγώ θα σας πω το εξής. Δεν ξέρω αν είναι καλό επαγγελματικά που το λέω αυτό, αλλά επιστημονικά σίγουρα είναι και δεν έχω χάσει από τώρα, μέχρι τώρα στην καριέρα μου, με το να λέω αυτή την αλήθεια. Η Advanced Hair Clinics δεν είναι ούτε πρόκειται να είναι ποτέ η πιο φτηνή επιλογή. Για την ακρίβεια, για τα δεδομένα τα ελληνικά είναι μια ακριβή επιλογή. Και ο λόγος είναι ότι ακριβώς επειδή μιλάμε με τα αποτελέσματά μας και ο καθένας μπορεί να το διαπιστώσει, έχουμε ανθρώπους που μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος για να μεταφέρουν την εμπειρία τους, το ξαναλέω, όλων των ηλικιών, σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας και στο εξωτερικό, που μπορούν να μιλήσουν για την εμπειρία τους και να μιλήσουν για το πώς ήταν και το πώς είναι τώρα. Εξ αυτού λοιπόν του λόγου είμαστε σίγουροι για τη δουλειά μας, είμαστε σίγουροι για τα πρωτόκολλα που ακολουθούμε και πραγματικά σας λέω ότι μια διαδικασία όπου μια απλή μεταμόσχευση μαλλιών μια ημέρα μπορεί να κρατήσει 7 και 8 ώρες, δεν είναι καθόλου φτηνή σαν διαδικασία. Είναι προσιτή από πολύ κόσμο. Δεν είναι όμως σε καμία περίπτωση αυτό που διαφημίζεται στην τηλεόραση, οι 1000 τρίχες 590 ευρώ, ή δεν είναι επίσης η πανάκια του τύπου ό,τι πάρεις στην Τουρκία και οι τρίχες δώρο και θα φας και δωρεάν κεμπάπ και θα σε πάμε και στο αεροδρόμιο και θα είσαι και δωρεάν ξενοδοχείο. Αυτό μπορεί να είναι καλό σαν πακέτο κοινωνικού τουρισμού, αλλά σαν πακέτο ιατρικού τουρισμού με αποτελεσματική θεραπεία, πιστέψτε με, ό,τι λάμπει και ακούγεται πολύ φτηνό, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το αν θα είναι και καλό. Δεδομένου ότι και η Τουρκία έχει ξεκινήσει πρόσφατα και έχει μπει στο παιχνίδι, δεν θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπάρχει και η ανάλογη εμπειρία χρόνων για να γίνεται κάτι τέτοιο σωστά. Θα σας πω κάτι. Όπως σε όλες τις χώρες, έτσι και στην Τουρκία υπάρχουν εξαιρετικές κλινικές και γιατροί συνάδελφοι που τους συναντάμε και στα διεθνή φόρα, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί. Αλλά θα πρέπει να αναρωτηθεί κανείς, όταν μόνο στην Κωνσταντινούπολη υπάρχουν πάνω από 500 κέντρα ή κλινικές, σε εισαγωγικά ή χωρίς, που ισχυρίζονται ότι κάνουν μεταμόσχευση μαλλιών, πόσο μπορεί όλα αυτά τα κέντρα να είναι της ίδιας ποιότητας. Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει η ίδια ποιότητα σε όλα τα κέντρα και το ξαναλέω, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί οι ασθενείς, οι υποψήφοι στην επιλογή. Θα σας πω και κάτι άλλο. Λέω συχνά στους ασθενείς μας και το λέω και τώρα, εδώ, ενώπιος. Είναι προτιμότερο, αν κάποιος δεν έχει βάλει στο μυαλό του πώς θα κρατήσει τα υπάρχοντα μαλλιά, δεδομένου ότι η τριχόπτωση είναι μια συνεχόμενη διαδικασία και κρατάει επί δεκαετίες. Είναι προτιμότερο λοιπόν να μην κάνει κανείς τίποτα χειρουργικό, αν δεν έχει βάλει στο μυαλό του πρώτα ότι πρέπει να συντηρήσει με σωστό τρόπο τα υπάρχοντα μαλλιά. Η συντήρηση δε είναι κάτι που αφορά όλους, αφορά εσάς, αφορά εμένα. Η μεταμόσχευση μαλλιών αφορά μόνο την κατηγορία εκείνη των ασθενών, οι οποίοι έχοντας κάνει αυτά που πρέπει για να διατηρήσουν τα υπάρχοντα μαλλιά και έχοντας φτάσει σε ένα σημείο που έχουν εμφανές πρόβλημα αρέωσης, καλούνται πλέον να πάρουν την εξής απόφαση. Αυτό που βλέπω στον καθρέφτη δεν με ικανοποιεί, μειώνει την αυτοπεποίθησή μου, μειώνει την ευχαρίστηση που έχω για την εικόνα μου και την αυτοεκτίμησή μου, άρα θέλω να κάνω κάτι για να το αποκαταστήσω. Αυτή είναι η πραγματική υποψήφια για μεταμόσχευση μαλλιών. Και όπως συνηθίζω να λέω και στους συνεργάτες μου, δεν είναι ο γιατρός, ο ειδικός που θα θέσει την ένδειξη για μεταμόσχευση μαλλιών. Η δουλειά δική μας είναι να πούμε αν κάτι που ζητά ο ασθενής είναι εφικτό, με ποιο τρόπο και ποιες προϋποθέσεις. Αλλά πραγματικά την ένδειξη για μεταμόσχευση μαλλιών πρέπει να τη θέσει ο ενδιαφερόμενος, ο άνθρωπος ο οποίος βιώνει το πρόβλημα. Και εκεί πέρα σας λέω, αν κρίνω ότι κάποιος δεν είναι ακόμη έτοιμος ή ότι κάποιος θα είχε εξαιρετικά αποτελέσματα σταθεροποιώντας την κατάσταση ως έχει, και αυτό είναι που τον ενδιαφέρει, τον αποτρέπω από τη μεταμόσχευση μαλλιών. Η δουλειά μας ως γιατρών δεν είναι να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να μπαίνουν σε άσκοπες χειρουργικές επεμβάσεις. Δεν είναι το κριτήριό μας αποκλειστικά και μόνο το οικονομικό όφελος. Είναι να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα των ασθενών. Πολλές φορές τα προβλήματα αυτά λύνονται με απλούστερους τρόπους, όχι με χειρουργείο. Πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό που είπατε για την συντήρηση και για το πώς να κρατήσουμε τα δικά μας μαλλιά. Γιατί έχουμε δει ότι πηγαίνοντας σε πολλές κλινικές, αυτό που λένε ότι ναι, κάνε μια μεταμόσχευση, θα έρθει σε κάποια χρόνια, θα ξανακάνεις άλλη μία. Δεν σου λέει κανείς όμως ότι ξέρεις τι είναι πολύ σημαντικό κομμάτι να κρατήσεις και τα δικά σου τα μαλλιά. Και βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ θα σας πω το εξής. Ένα κλάσμα μόνο των ενδιαφερομένων, των ανθρώπων που έχουν τριχόπτωση, είναι οι κατεξοχήνοι υποψήφοι για μεταμόσχευση μαλλιών. Όλοι οι υπόλοιποι απλά βιώνουν το φαινόμενο, ανησυχούν γι' αυτό, αγχώνονται, μειώνεται η αυτοπεποίθησή τους, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που χρειάζονται είναι η σωστή διάγνωση από τον εξειδικευμένο γιατρό και η παροχή της πρώτης θεραπείας για την αντιμετώπιση, τη σταθεροποίηση της τριχόπτωσης, που είναι πάντα συντηρητική θεραπεία. Είναι τοπικές φαρμακευτικές ουσίες, είναι οι αυτόλογοι αυξητικοί παράγοντες, το PRP, και όχι τα βλαστοκύτταρα, σε εισαγωγικά τα βλαστοκύτταρα που μας βαμβαρδίζουν στις τηλεοράσεις. Αυτά είναι ανοησίες και μπακαλίστικα πράγματα. Θεραπεία με βλαστοκύτταρα και η απομόνωση βλαστοκυττάρων είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο, πανάκριβος διαδικασία και δεν εφαρμόζεται στην καθημερινή πράξη. Απλά έχουμε μία τάση στην Ελλάδα και όχι μόνο και σε άλλες χώρες να βαφτίζουμε κάποιες θεραπείες ως πρωτοποριακές ή ως ρηξικέλευτες, μόνο και μόνο για να προσελκύσουμε τους πιθανούς πελάτες. Αυτό μας καθιστά πάντα εμάς τους γιατρούς υπεύθυνους να ενημερώνουμε σωστά τους ασθενείς και βέβαια καθιστά και τους ενδιαφερόμενους υπεύθυνους να κάνουν πρώτα την έρευνά τους για να επιλέξουν σωστά. Οι κίνδυνοι που μας περιγράφει ο κύριος Βεκρής είναι πάρα πολλοί, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Οπότε θέλουμε τις δικές σας απορίες στα social media της εκπομπής και στα τηλέφωνά μας. Περιμένουμε, υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε αυτό το θέμα, γιατί δεν γίνεται μόνο για αισθητικούς λόγους, γίνεται και για λόγους υγείας. Οπότε περιμένουμε τις ερωτήσεις σας να τις μεταφέρουμε στον κύριο Βεκρή. Ο τομέας του ιατρικού τουρισμού είναι πολύ σημαντικός για την εθνική οικονομία και την απασχολησιμότητα. Έχετε βοήθεια από κρατικούς φορείς πάνω σε αυτό? Για να είμαστε ειλικρινείς, όχι. Σε αντίθεση με την γειτονική Τουρκία που αναφέραμε πριν, όπου υπάρχει ουσιαστικά επιδότηση των αεροπορικών εισιτηρίων, επιδότηση των ξενοδοχείων, μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές για όσους φέρουν συνάλλαγμα από το εξωτερικό και πλήθος άλλων προνομιών. Δεν είναι κάτι που το έχουμε ζητήσει, δεν είναι κάτι που έχει γίνει οργανωμένα ποτέ. Οι προσπάθειες για την οργάνωση του ιατρικού τουρισμού γενικότερα στην Ελλάδα έχουν ξεκινήσει, αλλά θα έλεγα ότι σε επίπεδο οργανωτικό και σε επίπεδο συνολικής, ολιστικής αντιμετώπισης βρίσκονται ακόμα σε εμβρυκό στάδιο. Η πραγματικότητα είναι ότι με ίδιους πόρους, λόγω αν θέλετε και της δικής μου ιδιοσυγκρασίας και της δικής μου εμπειρίας, έχοντας δουλέψει στο εξωτερικό και έχοντας πραγματοποιήσει μεταμοσχεύση μαλλιών σε 15 χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής και της Μέσης Ανατολής, ότι δαπανούμε ποσά ως όμιλος για τη μετεκπαίδευση των γιατρών μας, για τη συμμετοχή μας στα διεθνή συνέδρια, για το να έχουμε συνέχεια τα πιο τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και εξοπλισμό που μας βοηθάνε στο έργο μας. Αυτά γίνονται εξιδίων πόρων. Μακάρι να είχαμε, όπως λέτε, και την κρατική υποστήριξη. Είναι σίγουρο, εγώ είμαι αισιόδοξος, ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα γίνει αντιληπτή η πιθανή συμβολή του ιατρικού τουρισμού στην ανάπτυξη της οικονομίας μας. Και θα υπάρχει και η αντίστοιχη κρατική υποστήριξη. Δυστυχώς όμως προς το παρόν όλα αυτά βασίζονται στην ιδιωτική πρωτοβουλία και μόνο. Αν και μου είπατε κάποιες λεπτομέρειες, θα ήθελα να σταθώ λίγο σε αυτό. Μέσα σε αυτή την αρένα που λέγεται ιατρικός τουρισμός και μεταμόσχευση μαλλιών, πώς απαντάει η Advanced Hair Clinics? Εμείς απαντούμε που είναι και το σλόγγαν μας, πραγματικοί άνθρωποι, πραγματικά αποτελέσματα. Δηλαδή, είτε είναι κάποιος Έλληνας και μας ρωτάει, είτε είναι ξένος, εμείς έχουμε να του πούμε δύο πράγματα. Ξέρουμε να κάνουμε τη δουλειά, περιμένουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα και από εκεί και πέρα δεν είναι να πιστείς από τις φωτογραφίες, δεν είναι να πιστείς από τα βίντεο, γιατί αυτά λίγο πολύ θα τα δείξει οποιοδήποτε. Πάρε τηλέφωνο, επικοινώνησε με ανθρώπους στη χώρα σου, στη γλώσσα σου, να μοιραστούν μαζί σου την πραγματική τους εμπειρία, με ονοματεπώνυμο, με διεύθυνση, με πραγματική παρουσία, και να τους δεις ενδεχομένως αν είσαι κοντά τους, αν είσαι δίπλα τους, πώς ήτανε και πώς γίνανε. Αυτό είναι που μας δίνει αυτοπεποίθηση ώστε να μπορούμε να μιλάμε έτσι είτε σε ελληνικό κοινό είτε στους ξένους. Ο κύριος που βλέπουμε έχει τρομερή πύκνωση. Δεν φαίνεται καν ότι έχει κάνει κάποια μεταμόσχευση. Πόσο χρονών είναι ο άνθρωπος αυτό, ποιο το ιστορικό του? Ήταν ένας νεαρός 30 ετών, ο οποίος είναι στρατιωτικός στο επάγγελμα. Το θυμάμαι γιατί είναι γνωστός μου, είναι φίλος. Είχε μία αρέωση, είναι σε πρόγραμμα συντηρητικής αγωγής και είναι από τους πολύ επιμελείς ανθρώπους και το τηρεί. Και γι' αυτό ακόμη και σήμερα, όχι μόνο μετά τη μεταμόσχευση, στον χρόνο που είναι εδώ, συνεχίζει να έχει το ίδιο εξαιρετικό αποτέλεσμα. Και εδώ πάλι μπορώ να πω ότι δεν βλέπουμε ότι έχει γίνει κάποια επέμβαση. Εδώ τι βλέπουμε ακριβώς? Βλέπω αρέωση στη μέση, σωστά και μπροστά. Πολύ σωστά. Εδώ είναι το αποτέλεσμα, ο συνδυασμός της μεταμόσχευσης που έγινε κυρίως στην μπροστινή περιοχή, όπως λέτε πολύ σωστά, αλλά και της συντήρησης που έγινε σε όλη τη ζώνη και κυρίως στη μέση και πίσω. Η πύκνωση λοιπόν που βλέπουμε εν μέρη οφείλεται και στην κατάλληλη συντηρητική αγωγή και στην πολύ καλή ανταπόκριση. Άρα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που λέγατε ακριβώς πριν, έτσι, για τις συντηρητικές θεραπείες και πόσο σημαντικό είναι να κρατάμε τα δικά μας μαλλιά. Ακριβώς. Εδώ το αποτέλεσμα είναι καμία σχέση. Βλέπουμε δύο διαφορετικά κεφάλια, θεωρώ. Ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί να σας πει για την εμπειρία του κατά πόσο άλλαξε όχι η εμφάνισή του αλλά η ζωή του. Γιατί ο συγκεκριμένος είναι ένας φτωχός άνθρωπος του μεροκάμα του, Πακιστανός, ο οποίος έχοντας φτάσει και έχοντας περάσει την ηλικία των 30, ήρθε πραγματικά στο ιατρείο πριν από κάποια χρόνια. Μια πολύ συγκλονιστική ιστορία και μου είπε: «Γιατρέ, δεν έχω χρήματα για να κάνω τη μεταμόσχευση, αλλά αν δεν στείλω φωτογραφίες πίσω στο Πακιστάν, τώρα που είμαι ακόμη νέος, για να γίνει ο γάμος, όπως γίνεται στις χώρες αυτές, ακόμα συνηθίζεται στο Πακιστάν και την Ινδία, κάτι σαν συνοικέσιο, δεν θα μπορέσω να παντρευτώ ποτέ, γιατί εγώ είμαι φτωχός άνθρωπος. Δεν έχω ούτε χρήματα, ούτε κοινωνική θέση, ούτε κάποιον άλλο τρόπο να καταφέρω να. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με». Και πραγματικά με συγκίνησε η ιστορία του, γιατί έχοντας χειρουργήσει πάρα πολλούς ανθρώπους στο εξωτερικό προερχόμενος από αυτές τις χώρες, ξέρω τι σημασία έχουν τα μαλλιά για αυτούς. Εδώ, δόξα τω Θεώ, καταφέραμε με την τοποθέτηση μεγάλου αριθμού τριχοθυλακίων να επιτύχουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Πραγματικά ο άνθρωπος ανέβηκε πολύ, αυτοπεποίθηση του, έκανε αυτό που ήθελε. Τώρα είναι ευτυχής σύζυγος και πατέρας 2 παιδιών. Είναι φίλος μας, γι' αυτό το λέω. Εδώ βέβαια να πω ότι το αποτέλεσμα αυτό κατέστη δυνατό, δεν είναι πάντα εφικτό σε όλες τις περιπτώσεις, γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε μια εξαιρετικά πυκνή δότρια περιοχή. Δηλαδή η περιοχή από την οποία παίρνουμε τα μαλλιά. Από το πίσω μέρος του τριχωτού κεφαλιού και από το πλάι. Πρικισμένο σε μια πολύ καλή τέτοια περιοχή, καταφέραμε να πάρουμε πολλά τριχοθυλάκια και να δούμε το αποτέλεσμα, όπως και εδώ αντίστοιχα, που είναι επίσης μια εκτεταμένη αρέωση. Πάρα πολλές ερωτήσεις πάνω σε αυτό. Είπατε για τη δότρια περιοχή. Άρα θα έλεγε κανείς ότι είναι και σημαντικό να επιλέξει από την αρχή κάποιον που να ειδικεύεται σε αυτό. Γιατί και η δότρια περιοχή φαντάζομαι ότι δεν μπορεί και να σου δώσει και για πάρα πολλές λάθος επιλογές στα περιθώρια. Σωστά. Δεν είναι απεριόριστη. Ναι, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε. Ακριβώς επειδή η περιοχή δεν είναι απεριόριστη, δεν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα της δουλειάς. Αν χρειαστεί να γίνουν 1 ή 2 και 3 συνεδρίες, θα πρέπει να γίνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα μαλλιά δηλαδή που αφαιρούμε από την πίσω περιοχή να πιάσουν τόπο. Και δυστυχώς δεν είναι πάντα αυτό το σενάριο. Πολλές φορές έχουμε δει αποτυχημένα περιστατικά και καλούμαστε μετά να κάνουμε διόρθωση και δεν είναι πάντα στη διόρθωση τα πράγματα τόσο απλά. Δεν έχετε δότρια περιοχή, δυστυχώς δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό. Μετά αναγκαζόμαστε να προβούμε σε άλλες λύσεις, δηλαδή να κάνουμε ή μικρότερου μεγέθους συνεδρίες που εκ των πραγμάτων δεν θα έχουν το ίδιο πυκνό αποτέλεσμα, ή αν υπάρχουν διαθέσιμες να χρησιμοποιήσουμε άλλες δότριες περιοχές, όπως είναι το πρόσωπο, τα γένια και οι σωματικές τρίχες, κυρίως οι τρίχες του στήθους. Γίνεται να πάρετε και από εκεί. Βεβαίως. Γίνεται, δεν είναι η πρώτη μας επιλογή, το λέω ξεκάθαρα. Αλλά σε ανθρώπους με εκτεταμένα προβλήματα, σε ανθρώπους που έχουν υποβληθεί σε αποτυχημένες επεμβάσεις στο παρελθόν και δεν έχουν αντίστοιχη δότρια, εξ ανάγκης θα πάμε και στις περιοχές αυτές. Επίσης, βλέπουμε εξαιρετικά διαφορετικά αποτελέσματα. Πόσες μέρες, θα έλεγε κανείς ότι μπορεί να είναι μέρες αυτό το χειρουργείο. Πόσες μέρες, πόσες ώρες είναι αυτό. Οι συνεδρίες που κάνουμε είναι συνήθως 1 ή 2 ημερών. Εν προκειμένου, πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που, επειδή χρειάστηκε τοποθέτηση τριχοθυλακίων σε όλες τις ζώνες, από μπροστά μέχρι πίσω, επετεύχθη το αποτέλεσμα που βλέπετε σε 2 ημέρες συνεδρία. Σε 2 μόνο ημέρες. Ναι. 2 ημέρες συνεδρία με μεγάλο αριθμό τριχοθυλακίων. Έχουμε τη δυνατότητα, χάρη στην αυτόματη, στη μηχανική εξαγωγή τριχοθυλακίων, να γίνεται πολύ γρήγορα η διαδικασία αυτή. Παρ' όλα αυτά, δεν σας κρύβω ότι μια τυπική μονοήμερη συνεδρία στην Advanced Hair Clinics μπορεί να έχει διάρκεια από 7 ως 8 ώρες και φανταστείτε ανάλογο τη δεύτερη μέρα. Που πάλι για τέτοια αποτελέσματα δεν είναι πολλές 7-8 ώρες. Θα έλεγα δηλαδή ότι γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Θα σας έλεγα ότι είναι και το όριο που μπορούμε να κάνουμε κάτι με ασφάλεια για τον ασθενή και ασφάλεια για τα τριχοθυλάκια, για την επιβίωσή τους. Γιατί προσβλέπουμε σε πολύ υψηλά ποσοστά επιβίωσης, άνω του 95%. Οπότε δεν παρατείνουμε άσκοπα το χρόνο του χειρουργείου. Και από την άλλη, είναι εξίσου ψευδές και μερικές φορές δεν ξέρω αν είναι για γέλια, για κλάματα, όταν έρχονται οι ασθενείς με πραγματικά αραιά αποτελέσματα, αποτυχημένα αποτελέσματα από τα ποικιλώνυμα κέντρα, που λέει γιατρέ, τι 7 και 8 ώρες μας λέτε εδώ, εμείς κάναμε 2 ώρες επέμβαση. Με 2 ώρες μεταμόσχευση μαλλιών δεν γίνεται. Εκτός αν μιλάμε για περιπτώσεις που φτιάχνουμε κάποιο φρύδι ή κάποιο μουστάκι. Να το ξέρουν αυτό οι φίλοι που μας παρακολουθούν, γιατί πραγματικά προτείνονται αυτές οι συνεδρίες με το δέλεαρ της χαμηλής τιμής. Η χαμηλή τιμή, για να έχεις 0 αποτέλεσμα, στην πραγματικότητα δεν είναι χαμηλή τιμή, είναι σαν να πετάς τα λεφτά σου στον δρόμο. Και είναι κρίμα αυτό, θα έλεγε κανείς. Βέβαια, γιατί καταστρέφεται και η δότρια, όπως είπατε. Καταστρέφεται η δότρια και πας να κάνεις κάτι για να ανέβει η ψυχολογία σου και ξαφνικά βρίσκεσαι χειρότερα. Και χάνεται έτσι, θα μου επιτρέψετε να πω, και η εμπιστοσύνη στις πραγματικά ιατρικές ομάδες που μπορούν να επιτύχουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Και είναι κρίμα. Το οποίο αυτό θα έλεγε κανείς ότι εκεί είναι μεγαλύτερη ζημιά. Έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Κύριε Βεκρή, θα ήθελα να ρωτήσω, πέρα από τα μαλλιά, μπορεί να γίνει και κάπου αλλού. Αν έχει κάποιο πρόβλημα στα γένια ή δεν μπορώ να φανταστώ άλλες περιοχές. Και βέβαια, σε όλες τις τριχοφόρες περιοχές, εδώ βλέπετε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Είτε πρόκειται για το τριχωτό του προσώπου, είτε πρόκειται για τα φρύδια, είτε σπανιότερα. Και βέβαια. Και βέβαια. Πολλές περιπτώσεις, είτε από ατύχημα, είτε από συγγενή έλλειψη, είτε από εκτεταμένες αποτριχώσεις σε παλιότερη εποχή, ειδικά σε κυρίες, και όταν αυτές μετά έχουν μετανιώσει, έχει χαθεί το περίγραμμα του φρυδιού και ο μόνος τρόπος αποκατάστασης είναι με μεταμόσχευση μαλλιών, αν κάποια δεν θέλει να πάει στη λύση του τατού. Το τατού, όπως ξέρετε, μπορεί να έχει εξαιρετικά αποτελέσματα από απόσταση, αλλά στην πραγματικότητα, επειδή δεν υπάρχουν τρίχες, δεν έχει καθόλου το 3D effect, δηλαδή την τρισδιάστατη προβολή που έχουν οι φυσιολογικές τρίχες. Άρα από κοντά δείχνει κάπως ψεύτικο. Οι κυρίες δεν νομίζω να ξέρανε κιόλας αυτή τη λύση, ότι γίνεται μεταμόσχευση και στα φρύδια. Είναι καλό λοιπόν που τις ενημερώνουμε. Είναι καλό που τις ενημερώνουμε. Και βέβαια το τριχωτό του προσώπου, θα έλεγα παλιότερα, δεν ήταν μια τόσο δημοφιλής θεραπεία. Αλλά τα τελευταία χρόνια, για λόγους που έχουν να κάνουν με την εμφάνιση των ανδρών, με την τρέχουσα ανδρική μόδα, είναι κάτι που το κάνουμε αρκετά συχνά. Όλο και περισσότεροι δηλαδή νέοι κυρίως άνθρωποι προσφεύγουν με σκοπό να φτιάξουν ένα πλούσιο έτσι, γέννη, ένα πλούσιο τριχωτό στο πρόσωπο. Ευχαριστώ πολύ. Θα έλεγε κανείς ότι η περιοχή του προσώπου θέλει ίσως καλύτερο χειρισμό από ότι στην περιοχή του τριχωτού, γιατί νομίζω ότι το πρόσωπο είναι πολύ πιο ευαίσθητη περιοχή. Κοιτάξτε, για μας τεχνικά υπάρχουν μυστικά και λεπτομέρειες που οφείλουμε να λάβουμε υπόψη και στο πρόσωπο και στο τριχωτό της κεφαλής και στα φρύδια. Ανάλογα με την περιοχή που δουλεύουμε. Γιατί καταλαβαίνετε, ας πούμε, και στο μέτωπο να δουλεύει κάποιος που είναι στο τριχωτό της κεφαλής, το πώς θα φτιάξει μία γραμμή, τη hairline που λέμε, την μπροστινή γραμμή, παίζει μεγάλο ρόλο στη φυσικότητα του αποτελέσματος. Εκεί πέρα λοιπόν πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες προδιαγραφές τεχνικές, να χρησιμοποιηθούν λεπτά τριχοθυλάκια, με μονότριχα συνήθως, για να έχουμε το πιο φυσικό αποτέλεσμα. Τέτοιοι κανονισμοί και τέτοιες τεχνικές λεπτομέρειες απαιτούνται και στην αντιμετώπιση και του τριχωτού του προσώπου και των φρυδιών και σε όλες τις περιοχές που κάνουμε εμφύτευση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Βεκρή. Εγώ σας ευχαριστώ. Τιμή μας που ήσασταν κοντά μας. Με ενημερώνω από το κοντρόλ ότι έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Θέλουμε να συνεχίσετε να μας στέλνετε τις απορίες σας. Τα τηλέφωνα της εκπομπής και τα social media φαίνονται. Στο κάτω μέρος της οθόνης περιμένουμε να μεταβιβάσουμε τις απορίες σας και τις ερωτήσεις σας στον κύριο Αναστάσιο Βεκρή, πλαστικό χειρουργό της Advanced Hair Clinics. Σας ευχαριστούμε πολύ. Βρισκόμαστε με τον δόκτωρα Αναστάσιο Βεκρή, πλαστικό χειρουργό, ιδρυτή και επιστημονικό διευθυντή της κλινικής Advanced Hair Clinics. Η κλινική Advanced Hair Clinics βραβεύτηκε για τρίτη φορά με την εξαιρετική διάκριση ως International Hair Clinic of the Year μέσω του οργανισμού IMTJ. Κύριε Βεκρή, σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία στην κλινική σας. Εγώ ευχαριστώ για την παρουσία σας. Κύριε Βεκρή, ποια εμπόδια συναντήσατε στις προσπάθειες για εξωστρέφεια και πώς τα ξεπεράσατε? Το μεγαλύτερο εμπόδιο που αντιμετωπίσαμε ήταν ότι η προσπάθειά μας να απευθυνθούμε στην ευρύτερη διεθνή αγορά και σε ασθενείς εκτός Ελλάδας συνέπεσε με τα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, που όπως ξέρετε πολύ καλά έκανε ζημιά σε αυτό που λέγεται brand name της χώρας, άρα αξιοπιστία στα μάτια των ανθρώπων από το εξωτερικό. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, στις ιατρικές υπηρεσίες έχει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, γιατί η αξιοπιστία και το καλό όνομα είναι το πάνω. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε να ξεπεράσουμε με επιτυχία το εμπόδιο της οικονομικής κρίσης και της αξιοπιστίας, για τον πολύ απλό λόγο ότι επί σειρά ετών στο παρελθόν έχω εργαστεί εγώ προσωπικά σε πολλές χώρες και στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική και στη Μέση Ανατολή. Έχω πραγματοποιήσει μεταμοσχεύσεις μαλλιών σε πάνω από 15 χώρες ανά την Ιφίλιο, με αποτέλεσμα να υπάρχει ήδη ένα καθιερωμένο όνομα, καλό όνομα, στη διεθνή αγορά, με πολλούς ασθενείς που έχουμε χειρουργήσει σε πάρα πολλές χώρες. Από εκεί και πέρα, οι προσπάθειες και σε επίπεδο marketing και σε επίπεδο διεθνοποίησης των αποτελεσμάτων μας και σε επίπεδο συμμετοχής, αν θέλετε, σε διεθνή συνέδρια και εκδηλώσεις όπου μπορέσαμε να παρουσιάσουμε με επιτυχία το έργο μας, συνέβαλαν στο να έχουμε σήμερα ένα τόσο καλό όνομα όχι μόνο στην Ελλάδα και την Κύπρο που λειτουργούν οι κλινικές μας, αλλά και σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Υπέροχα. Κύριε Βεκρή, ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χώρας μας στο πεδίο του ιατρικού τουρισμού? Όντως, η Αθήνα και η Ελλάδα γενικότερα έχουν πολλά πλεονεκτήματα που μπορούν να αξιοποιηθούν στον ιατρικό τουρισμό. Καταρχάς, έχουμε προσωπικό ιατρικό και νοσηλευτικό υψηλού επίπεδου. Έχουμε βοηθητικό διοικητικό προσωπικό πολύγλωσσο, με ικανότητες, με πολύ καλές σπουδές. Έχουμε σχετικά χαμηλό κόστος για την παροχή των υπηρεσιών. Και όλα αυτά συνδυάζονται βέβαια με μια τοποθεσία, ειδικά η Αθήνα, που συνδυάζει εξαιρετικό κλίμα, συνδυάζει ιστορία, συνδυάζει ενδιαφέροντα, συνδυάζει, αν θέλετε, προορισμούς κοντινούς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ δημοφιλείς, όπως είναι τα νησιά των Κυκλάδων, του Αργοσαρονικού, συνδυάζει αρχαία ιστορία. Επομένως, μπορεί να υπάρξει το ιδανικό πακέτο ιατρικών θεραπείων από τη μία υψηλού επίπεδου και από την άλλη τουριστικός προορισμός υψηλών προδιαγραφών. Αυτά θεωρώ ότι είναι τα κυριότερα πλεονεκτήματα της χώρας μας και της Αθήνας, ειδικότερα στον τομέα του ιατρικού τουρισμού. Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ. Ήταν χαρά μας που βρεθήκαμε μαζί σας. Η χαρά είναι δική μας.